Ακόμη μια γέφυρα στην περιοχή του Κούρσκ κατέστρεψαν οι Ουκρανικές δυνάμεις. Το βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι Telegram ο αρχηγός της Ουκρανικής αεροπορίας δείχνει το χτύπημα σε μια γέφυρα στο Σβανόι του Κούρσκ πάνω από τον ποταμό Σέιμ. Είναι η δεύτερη γέφυρα που γίνεται στόχος των Ουκρανικών δυνάμεων μέσα σε λίγες ημέρες με στόχο να παρεμποδίσουν τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού ή ενισχύσεων. Νέα επίθεση εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις νωρίς το πρωί εναντίον του Κιέβου με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την πολιτική διοίκηση της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση αναχαιτίστηκε επιτυχώς και είναι πολύ πιθανό να επρόκειτο για βορειοκορεατικούς βαλιστικούς πυράβλους Καπανή 23. Прокинувся від гучного вибуху, вилетіли двері, вікна, підхопився, тут горіли машини, взривалися. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά περισσότερα όπλα από τη Δύση για να ενισχύσει τις γραμμές άμυνας στο βασικό μέτωπο του Ντονέτσκ, με τη Μόσχα να υποστηρίζει ότι κατέλαβε ακόμη ένα χωριό στην περιοχή. Саме в цьому контексті нам безперечно важливо, щоб партнери прибрали бар'єри, які заважають нам послаблювати російські позиції, саме так, як цього потребує хід війни. Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το πρωί η Ρωσική Αντιαεροπορική Άμυνα κατέστρεψε 5 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από την Ουκρανία με στόχο τις μεθοριακές ρωσικές περιφέρειες του Κούρσκ, του Μπέλγκοροντ και του Ροστόφ. Никто не ожидал, что на территории Курской области возможен такой конфликт. Поэтому такая вот и неразбериха, и паника, потому что граждане приезжают испуганные. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας και στενός σύμμαχος του Πούτιν, Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, δήλωσε ότι το Μίνσκ έχει αναπτύξει σχεδόν το 1/3 των ενόπλων δυνάμεών του κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία. Белорусско-украинская граница заминирована так, как никогда. На белорусско-украинской границе более 120 тысяч войск Украины. Они держат на нашей границе. Видя их агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках, так как это в случае войны обороны было бы, разместили наших военных.